Τη νίκη της αγωνιστικής στην πρεμιέρα την έκανε η αναγέννηση Ράπτρας. Πέρασε με το εντυπωσιακό 1-6 από το Γάζι κόντρα στον Αλμυρό. Η ομάδα της Ιεράπετρας που δείχνει ότι στην πόλη υπάρχει και η αναγέννηση εκτός από τον Όφη, με αυτό το εντυπωσιακό της ξεκίνημα. Και θα συνδεθούμε τώρα με την Ιεράπετρα. Εκεί μας περιμένει υπομονετικά ο Κώστας ο Δετερετάκης, ο πρωτομάστορας αυτής της επιτυχίας της θεσινής και βεβαίως για πάρα πολλά και ο ίδιος αλλά και ο πατέρας του για αυτή την ομάδα, την αναγέννηση, για την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Coach, καλησπέρα από την Κρήτη TV και συγχαρητήρια για το εκπληκτικό ξεκίνημα που κάνατε στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να μου επιτρέψεις σε παρακαλώ να ευχηθώ καλή δύναμη στο φίλο μου τον κύριο Ξηδάκη και κουράγιο πραγματικά στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει. Θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη για να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις σε τέτοιες καταστάσεις. Και δεύτερον, θα ήθελα να δώσω κουράγιο και στον εκλοιπών πατέρα του τερματοφύλακά μας και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, διότι παρά το ότι ο πατέρας του άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη, έκανε ένα τεράστιο αγώνα για να παραστεί την Κυριακή στον αγώνα με τον Αλμυρό, και θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να του αφιερώσω μαζί με τα παιδιά τη νίκη της ομάδας μας τη χθεσινή. Είναι πολύ συγκινητικό και αυτό. Ναι, συγγνώμη που ξεκινάω με αυτά τα δύο περιστατικά, αλλά όπως είπε και ο Ανδρέας, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, αυτά τα περιστατικά επισκιάζουν το κάθε τι άλλο. Ακριβώς. Για το παιχνίδι τώρα χθες, coach, η αλήθεια είναι πως κανείς δεν περίμενε, νομίζω κι εσείς, ότι όχι μόνο θα κάνετε τη νίκη μέσα στην έδρα του Αλμυρού, αλλά το σκόρ είναι αυτό που δεν περίμενε κανείς. Πραγματικά δημιουργεί αίσθηση αυτό το τελικό 1-6. Γιώργο, όλη τη βδομάδα στους συναδέλφους σου τόνιζα ότι η αναγέννηση πάει παραδοσιακά σε μία έδρα που έχει θετικότατη προϊστορία. Γενικά και ο τεχνικός διευθυντής ο κύριος Νίκος αλλά και ο πρόεδρος και το Δέλτα Σίγμα προτιμούμε να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Η υπόλοιπη Κρήτη λοιπόν δεν γνώριζε το έργο που πραγματοποιείται εδώ πέρα. Εννοείται ότι δεν περίμενες ένα τόσο εμφατικό σκορ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως τον Αλμυρό. Αλλά πιστέψτε μας ότι εγώ προσωπικά και ο κύριος Νίκος αλλά και ο πρόεδρος είχαμε πίστη για θετικό αποτέλεσμα χθες και γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος δεν θα παρουσιαστεί διαβασμένο στο παιχνίδι, διότι είχε μείνει στα δύο φιλικά της προετοιμασίας που είχαμε δώσει μεταξύ μας και δεν περίμενε τέτοια αντιμετώπιση από την ομάδα μας. Mm-hmm. Σίγουρα μετά από αυτό το 1-6 ανεβαίνει και ο πύχης, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, για την αναγέννηση δημιουργούνται κάποιες προσδοκίες, αν μη τι άλλο ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις, και ξέρω ότι είσαι απαιτητικός coach, αλλά παράλληλα ξέρω πως βλέπετε και το ποδόσφαιρο, δηλαδή μαζί με τα αποτελέσματα θέλετε και άλλα πράγματα. Βεβαίως, απλά για μένα, συγγνώμη που θα το αναφέρω, δεν έχει γίνει τίποτα, είναι απλώς μία νίκη. Από σήμερα έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για την Τετάρτη στο δύσκολο παιχνίδι εδώ με την Νεάπολη στην Ιεράπετρα. Κερδίσαμε 3 πολύτιμους βαθμούς. Δεν υπάρχουν προσδοκίες παραπάνω. Τίποτα απολύτως. Κάθε Κυριακή και Τετάρτη θα μπαίνει η ομάδα στο γήπεδο για να κερδίζει τους 3 βαθμούς και να προσπαθεί να διεκδικεί ό,τι περισσότερο μπορεί από κάθε μάτς ξεχωριστά. Από εκεί και πέρα, ο Θεός αλλά και η υγεία των παιδιών μαζί με τη δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα κάνουμε τον απολογισμό μας στο τέλος και θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Coach, νομίζω ότι δεν έχετε βάλει οπότε στόχο κάποια συγκεκριμένη θέση για να πούμε ότι θα πλασαριστείτε στην τετράδα, στην εξάδα, όπως λένε κάποιοι προπονητές και μιλάνε με αριθμούς. Όχι Γιώργο μου, δεν θα ήθελα να αναφερθώ επί του θέματος. Θα προσπαθούμε κάθε αγωνιστική να κερδίζουμε και να παίρνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ας σταθούμε σε αυτό, σε παρακαλώ. Ασφαλώς. Και για το κλείσιμο, θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο σου για την φετινή τρίτη εθνική κατηγορία. Γνωρίζεις ότι η Κρήτη TV θα είναι παρούσα στα γήπεδα, θα δείχνουμε κάποια παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση. Η αρχή έγινε από χθες.
Θέλω ένα γενικό σχόλιο σου. Αν έχεις αυτή τη στιγμή κάνει την εκτίμησή σου, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσουν? Θεωρώ ότι ο Ηρόδοτος και ο Γιούχτας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και οι υπόλοιπες ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι για μένα. Μάλιστα. Νίκο, Κώστα Δεδελετάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και βεβαίως να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια με υγεία πάνω απ' όλα. Και βεβαίως και στο ποδόσφαιρο της Ιεράπετρας θα είμαστε δίπλα και θα τα λέμε σε όλη τη σεζόν. Σας ευχαριστώ, Γιώργο, που μας δίνετε την ευκαιρία να θυμίζουμε στον κόσμο την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης που είναι η Ιεράπετρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Δεδελετάκης.